Παρουσία διοικητικών στελεχών και εκπροσώπων μέσων μαζικής ενημέρωσης, Inter American τίμησε για την προσφορά του στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και τη δημοσιογραφία τους Θανάση Παπανδρόπουλο και τον εκδότη Ευάγγελο Σπύρου. Είναι τρίτη χρονιά που βρισκόμαστε ξανά εδώ, στο ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς. Η συνάντηση βέβαια επιβεβαιώνει μια ανοιχτή και έντιμη ειλικρινή σχέση που έχουμε αναπτύξει με τους ανθρώπους των μέσων επικοινωνίας και είναι και μια συμβολική ένδειξη εξωστρέφειας για μας, αν το θέλετε έτσι. Έχουμε έναν κοινό κώδικα αναφοράς προφανώς, που βοηθάει να έχουμε μια καλή σχέση. Εμείς αναγνωρίζουμε τη σημασία της δουλειάς σας και είναι αυτό ακριβώς, βρίσκεστε ανάμεσα σε εμάς και στο κοινό που μας ενδιαφέρει. Γεφυρώνεται μέσω της πληροφορίας. Εσείς, πιστεύουμε, αναγνωρίζετε το δικό μας κώδικα για την πολιτική επικοινωνίας. Δίνουμε έμφαση στην αξία της πληροφορίας για το κοινό που μας ενδιαφέρει, διαφάνεια στη σχέση μας μαζί σας, δημιουργία και επιστροφή αξίας για την ίδια την εταιρεία. Αυτό είναι που επιδιώκουμε. Απόψε θέλουμε να τιμήσουμε εδώ έναν αυθεντικό γόνο της σχολής Γιάννη Μαρίνου. Είναι στο δημοσιογραφικό μετερίζει 56 χρόνια. Ξεκίνησε κοντά στο μέντορά του το 1964, ξενιτεύτηκε στο Βέλγιο, έκανε σπουδές στα οικονομικά και όχι μόνο, μπήκε και στην ουσία της δημοσιογραφίας εκεί, στο πνεύμα της δημοσιογραφίας, για να επανασυνδεθεί με τον οικονομικό ταχυδρόμο το 1977 και τον Γιάννη Μαρίνο βέβαια, κάνοντας επιχειρηματικό ρεπορτάζ. Είναι όμως κάτι πολύ περισσότερο από ρεπόρτερ ο άνθρωπος αυτός. Αντλώντας από την καθημερινή εμπειρία, είναι πλέον σοφός, για τη δική μου τουλάχιστον ταπεινή αντίληψη και γνώμη. Και αυτό φαίνεται στα κείμενά του. Η κριτική διείσδυση στα θέματα, η αντίληψη της μεγάλης εικόνας, η αξιοποίηση του διδακτικού παρελθόντος. Είναι και συγγραφέας, άλλωστε υπογράφει το βιβλίο για τον Γιάννη Μαρίνο, για το οποίο σας μίλησα πριν. Αναφέρομαι στον Θανάση Παπανδρόπουλο και ζητάω από τον Γιάννη τον Καντόρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας εδώ, να του επιδώσει μια αναμνηστική πλακέτα διάκρισης σε ένδειξη τιμής, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, Θανάση, για όσα σημαντικά έχεις προσφέρει στη δημοσιογραφία και στην ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ την Inter American, ευχαριστώ πολύ την πρωτοβουλία του κ. Καντόρου και του Γιάννη του Ρούντου, με τον οποίο γνωριζόμαστε πολύ περισσότερα χρόνια. Θεωρούσα και θεωρώ ότι η Inter American ήταν και είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία και την άποψή μου αυτή τη στηρίζω σε βαθιές επιχειρηματικές γνώσεις βασισμένες σε έναν μεγάλο φιλόσοφο του επιχειρήν, τον Γιώζεφ Σουμπέτερ, τον συγγραφέα της δημιουργικής καταστροφής, ο οποίος έχει γράψει ένα μηδέποτε μεταφραστέν βιβλίο στην Ελλάδα, «Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία». Στο βιβλίο αυτό ο Σουμπέτερ, 622 σελίδες, περιγράφει ότι μία πραγματική επιχείρηση δημιουργεί αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει για να μπορεί να στέκεται πάντοτε στην αγορά. Αυτές τις απόψεις ξεκινήσαμε στις αρχές της δεκαετίας του 80 στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου για πρώτη φορά σε ελληνικό έντυπο αναφέραμε συγκεκριμένα ονόματα επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, τεχνικών κτλ. Αυτό ξεσήκωσε τότε θύελλα αντιδράσεων με διάφορες συνωμοτικές θεωρίες προσφυλής σε κάποιους από εσάς και ακόμα προσφυλέστερες σε ορισμένους δημοσιογραφικούς χώρους, τους οποίους προσωπικά δεν τους θεωρώ δημοσιογραφικούς χώρους, τους θεωρώ μαφιόζικους χώρους, και οι οποίες βέβαια για μία μεγάλη περίοδο επεκράτησαν.
Δεν υπάρχουν εκπρόσωποι τους ανάμεσά μας. Προσωπικά, οι όποιες σχέσεις είχα με τον επιχειρηματικό κόσμο ήταν οι σχέσεις που βασίζονταν στην όσο δυνατόν καλύτερη γνώση της επιχειρήσεως και το τι έκανε η επιχείρηση και ποιες ενδεχομένως ήταν οι προοπτικές της. Άρα μπορούσα όταν η επιχείρηση ανακοίνωνε μία επένδυση μπορούσα να καταλάβω ποιο ήταν το βήμα που ήθελε να κάνει. Υπό αυτήν την έννοια επιφυλάσσομαι να γράψω ένα άρθρο τώρα αυτές τις μέρες για το ρόλο που η Inter American θα παίξει στην ελληνική ασφαλιστική και αγορά υγείας η οποία βρίσκεται υποκατάρρευση, αγαπητοί συνάδελφοι. Βρίσκεται υποκατάρρευση και την κατάρρευση αυτή δεν την έχουν αντιληφθεί ούτε οι κυβερνώντες, οι νυν κυβερνώντες. Μην θεωρήσετε ότι αυτό που λέει ο κύριος Παπανδρόπουλος είναι συμφωνημένη ανταποδοτικότητα σε καμία περίπτωση. Δεν είναι καθόλου συμφωνημένη ανταποδοτικότητα, δεδομένου ότι είμαι από τους πρώτους πελάτες προγραμμάτων της Inter American το 1992. Άρα ξέρω τι έκανα. Και ξέρω περί τίνος πρόκειται. Και έχω και προσωπική εμπειρία της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων. Τούτων λεχθέντων, επειδή βλέπω νέους συναδέλφους, συνάδελφοι, η δημοσιογραφία αλλάζει. Και αλλάζει για έναν απλό λόγο. Πρώτον, έχει, μέσω του διαδικτύου έχει καταργηθεί το εκδοτικό δικαίωμα. Ο καθένας μπορεί να γίνει δημοσιογράφος, να λέει ό,τι αρλούμπα θέλει, όπως θέλει, όποτε θέλει, ό,τι ώρα θέλει και να τη διαδίδει με απίστευτη ταχύτητα σε φοβερό αριθμό ανθρώπων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα η δημοσιογραφία πρέπει να εξειδικεύεται ώστε να κερδίζει την εμπιστοσύνη του αναγνώστη και να δώσει μάχη για την προσέλκυση της προσοχής του. Η προσέλκυση της προσοχής είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις την οποία θα πρέπει να φροντίζουν οι δημοσιογράφοι. Σκεφτείτε το. Είναι έτσι μια μικρή τροφή για σκέψη και ευχαριστώ πάρα πολύ την Inter American. Να είστε καλά, Θανάση. Εμείς σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν ο Θανάσης Παπανδρόπουλος εκφράζει την ποιοτική δημοσιογραφία ευρέως φάσματος, στη δική μας ασφαλιστική αγορά, από πέρσι επιλέξαμε να αποδίδουμε τιμή που πρέπει σε ένα πρόσωπο της κλαδικής δημοσιογραφίας. Πέρσι η αρχή έγινε με τον γκουρού Τάκη Δρακάτο, είναι μεταξύ μας ο Τάκης. Τάκη, πού είσαι? Εδώ. Είσαι στην οπισθοφυλακή. Έλα πιο κοντά μας. Φέτος σειρά έχει ένας πιο παρορμητικός, πιο ζωηρός, πιο επεισοδιακός, πιο πληθωρικός, αλλά μέσα σε πλαίσιο δημοσιογραφικού ήθους και εντυμότητας, όλα αυτά που είπα. Δεν οροδεί προουδενός, έτσι, αλλά στις συμπεριφορές του επικρατεί συναισθηματική νόηση. Είναι σημαντικό αυτό γιατί τον διαφοροποιεί και έχει προσφέρει πολλά για την πρόοδο της ασφαλιστικής αγοράς που την ξέρει καλύτερα από τον καθένα αφού ξεκίνησε ως ασφαλιστής και μάλιστα στην εταιρεία μας. Αναφέρομαι στον ακίνητο Βαγγέλη Σπύρου, είναι εδώ. Εγώ θα πω πολλά, αλλά θα πει μετά. Και το πρώτο που μπορώ να θυμηθώ είναι ποιος μου έκανε μάθημα να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά. Επειδή υποφέρει αυτή την εποχή, νοερά του λέω. Τι παρορμητικός μου, δεν μπορώ να ανοίξει τη λέξη. Για τον Δημήτρη Κοντομινά λέω ότι να είναι καλά να έχει γαλήνη και δύναμη στις ώρες που περνάει. Και να πω ότι ήρθα στην Inter American το 1983 με αγγελία πριν 47 χρόνια. Και για τιμή όλων αυτών που δούλεψαν για αυτό που λέγεται Inter American θα ήθελα να αναφερθώ και να πω τους ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτούς που είναι σήμερα, αυτούς που δεν γνωρίζουμε, αυτούς που δεν είναι επώνυμοι. Θανάση, έχω 40 χρόνια συμβάνω υγεία
και έχω παράπονα από τον Καντόρο που δεν με βράβευσε στο συνέδριο, βράβευσε έναν άλλο που είχε... Που είχε 39,5. Και ρώτησα τον Κούτη που είναι το καλό παιδί, αυτός κάπου εδώ γίνεται. Λέω γιατί ρε, λέει εσείς είναι δικός μας. Την Ιντεραμέρικα την γνώρισα σε μια εποχή που ο Κοντομινάς πάλευε να μαζέψει 30-40 ανθρώπους για να δείξει ότι έχει εταιρεία. Έτυχε να είμαι παρόν το 1987 στο πρώτο συνέδριο. Δεν ξέρω αν είναι άλλος που να έχει μετάσχει σε όλα τα συνεδριά σας. Είχε όμως αυτή η εταιρεία όραμα, φιλοσοφία, το οποίο το διακρίνω ότι υπάρχει μέχρι σήμερα και συγκλονίστηκα στο ότι ήρθαμε εδώ σε ένα μέρος που λέγεται σχεδία. Λέω στη γυναίκα μου που την ευχαριστώ γιατί ήταν δίπλα μου όλα τα χρόνια, κάποτε Μαρία, θα στο δώσω μετά όλα. Λέω, γκουγκλάρισε λέω εκεί το σχεδία. Τι είναι αυτό το σχεδία σου. Σχεδία. Λέω, Γιάννη, τι είναι αυτό που μας έφερε εδώ. Είναι αυτό που μπαίνεις απάνω και σώζεσαι. Έτυχε εγώ τώρα να διαβάσω κάποτε παλιότερα ότι όλες οι εταιρείες του νου, Θανάση, είναι μέσα γύρω από αυτό που λέμε ναυτικό, ναύτες, γιατί αυτοί λέει πλέον και πάνε αλλού ανοίγουν ορίζοντες. Την έζεσαι αυτή την εταιρεία σε όλα τα σημεία, επίπεδα και χρόνια, να είναι μόνιμα και δεν απογοητεύτηκα όταν ανέλαβε ο Γιάννης, ένας νέος σεμνός άνθρωπος, αυτά τα ενία της εταιρείας, που συνεχίζει να είναι η εταιρεία του νου κατά αυτόν, κατά τους Ολλανδούς και της καρδιάς, όπως λέει ο Γιάννης ο Ρούντος. Το 1990 έγραφα που είχε πάρει συνέντευξη κάποιος, και έγραφα ότι την ασφάλεια εγώ την γνώρισα, όχι στα χαρτιά, όχι στις θεωρίες, ούτε σε προσωπικά βιώματα και κουμπλεξικά αυτά, αλλά την είδα στα νοσοκομεία, στους αρρώστους, στους ορφανούς, στα παιδάκια που θα σπουδάζουν, εκεί στα μάτια αυτών που υποφέρουν είναι ένας ασφαλιστής που το δίνει να ζήσει. Και έλεγα και άλλα πράγματα, ρε, που ο Αλέξανδρος Σταμπουράς, όσο τον θυμάστε, σε ένα μεγάλο βιβλίο 2 ετών που έκανε, με είχε στην τελευταία σελίδα, είχε αυτή τη σελίδα και έλεγε, τι λέμε, ναι, είμαι ασφαλιστής, ήταν ο τίτλος. Και έχει διάφορα πράγματα και τη φάτσα μου, δεν ήμουν και ωραίο παιδί τότε. Ναι. Αυτό λοιπόν το έφερε μοίρα και ευλογία Θεού, το είχε γράψει ο Θανάσης Παπαδρόπουλος. Κύριε Θανάση. Από συναντιότητα. Το θυμάσαι, Θανάση. Και στο περιοδικό του Αλλονού που έλεγε, του Γιάννη Μαρίνο. Και που, κάπου εδώ παραπάνω Κολοκοτρώνη, στην οδό Κολοκοτρώνη. Είναι δυνατόν να μην συγκινούμαι εγώ, όταν έχω τέτοιες ευλογίες. Λοιπόν, οι συγκυρίες... Το γιο μου που πήρε τη σκητάλη και είναι στο Παρίσι ο δημοσιογράφος σήμερα στην δουλειά και συνεχίζει αυτή την προσπάθεια όσο μπορούμε και ό,τι με λάθη με όλα αυτά. Να ευχαριστήσω τον Τάκη τον Ρακάτο που βραβεύτηκε πέρυσι σε αυτή την ιστορία που προσέφερε 50 χρόνια ακριβώς τέτοια παρόμοια και εγώ διάβαζα όταν ήμουν καινούργιος ασφαλιστής, αλλά απόγραφε, δεν υπήρχε τίποτα. Τα οποία συνεχίζουμε και υπάρχουν σήμερα αρκετοί εκλεκτοί συνάδελφοι, οι οποίοι αγωνίζονται και κάνουν διάφορα πράγματα τάκι και συνεχίζουν αυτό το ευχάριστο της ενημέρωσης του ασφαλιστού. Και δεν θα ξεχάσω ότι έχω μια κόρη που έχει ελπίδα, άρα που τη λένε ελπίδα, στα αφιερώνω να έχετε ελπίδα. Και ό,τι και να κάνω, το μυαλό μου πάει ότι έχω μια εγγονή της ελευθερίας μου, της οποίας σε αφιερώνω αυτή τη χαρά που έχω απόψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά. Νομίζω ότι οι δύο προλαλήσαντες κάλυψαν πολλά από αυτά που θα ήθελα να πω με τον δικό τους τρόπο που είναι και πιο ενδιαφέρον γιατί είναι βιωματικός. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να ακούς διηγήσεις ζωής από το να πω εγώ τρία νούμερα τι πρέπει να κάνουμε μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων νομίζω.
περνάνε με τα μηνύματα με πολύ όμορφο τρόπο. Εγώ νιώθω πολύ περήφανος που. Γιατί νομίζω ότι πιο πολύ το βάρος εδώ δεν έπεσε τόσο στο δημοσιογραφικό. Αμένα με ακούμπησε πολύ οι δεκαετίες σχέσεις με την εταιρεία που έχω την τιμή να ηγούμε. Καταλαβαίνεις και το βάρος λίγο της ευθύνης. Είναι διαφορετικό να βλέπεις κάποια νούμερα, διαφορετικό να είσαι ανθρώπος που λέει ότι επί 30 χρόνια τιμώ ένα συμβόλαιο. Αντιλαμβάνεις ότι είναι λίγο. 41. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό που κάνουμε είναι ευλογία φυσικά γιατί. Παίζουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων. Η δική μας αποστολή σαν Inter-American είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζήσουν μια καλύτερη, ασφαλέστερη και μεγαλύτερη ζωή. Είναι φιλόδοξο αυτό που λέμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνο προωθώντας ασφαλιστικά προγράμματα, που θα πρέπει να τα συνδυάσουμε και με μια σειρά από υπηρεσίες έτσι ώστε να γίνουμε μέρος στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η Inter-American το έκανε αυτό πάρα πολλά χρόνια. Από 30 χρόνια θα κάνω δική βοήθεια, νοσοκομεία, άλλου είδους υπηρεσίες, εκπομπές τηλεόραση, πώς να προφυλάξεις την υγεία σου. Δεν είναι ακριβώς ασφαλιστικά αυτά τα πράγματα. Συνδυάζονται όμως πίσω από την ασφαλιστική φιλοσοφία που λέει ότι, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, υπάρχει μια ολότητα την οποία πρέπει να υπηρετούμε. Στον πυρήνα υπάρχει το ασφαλιστικό κομμάτι που το ξέρουμε καλά. Στην περιφέρεια όμως υπάρχουν και μια σειρά από υπηρεσίες, οι οποίες μας ενδιαφέρουν και η τεχνολογία τις έχει κάνει και πιο εύκολες και πιο προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Εκεί θα κινηθούμε εμείς τα επόμενα χρόνια, ελπίζοντας και θέλω να πω και με τη δική σας βοήθεια, γιατί κανένας δεν άλλαξε τον κόσμο μόνος του. Η προσπάθεια είναι συλλογική να μεγαλώσουμε την λεγόμενη ασφαλιστική πίτα ή να το πω με πιο ανθρώπινους όρους, να βοηθήσουμε περισσότερους συνανθρώπους μας να γνωρίσουν την ιδιωτική ασφάλιση και τα καλά που μπορεί να φέρει στη ζωή τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Ναι, μεν έχουμε γυρίσει σελίδα και όλοι αισθανόμαστε πιο αισιόδοξοι. Η δεκαετία που μας έτσι βρισκόμαστε στο ξεκίνημά της, όλοι ελπίζουμε και πιστεύουμε θα είναι πολύ καλύτερη από τη δεκαετία της κρίσης που αφήσαμε πίσω μας. Αλλά πέρα από τα ευχολόγια και την καλύτερη διάθεση, στην Ελλάδα πρέπει να γίνει και πολλή δουλειά. Και πρέπει να γίνει δουλειά με διαφορετικούς όρους σε σχέση με το παρελθόν. Και μια βασική έννοια που ελπίζω να τη δούμε όλο και πιο συχνά έχει να κάνει με τη συνεργασία και τις συνέργειες. Γιατί δεν είμαστε ένα έθνος 100 ή 500 εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν έχουμε τις τεράστιες οικονομικές δυνατότητες, είμαστε μια μικρή χώρα στην περιφέρεια της Ευρώπης, έχοντας χάσει μισό εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι αναζήτησαν εργασία αλλού. Άρα αυτοί που έχουν μείνει εδώ πρέπει να εργαστούν όλοι αρμονικά, να αφήσουμε λίγο λοιπόν τις διαμάχες, τους αποκλεισμούς, το όλα πρέπει να είναι δημόσια, όλα πρέπει να είναι ιδιωτικά. Δεν οδηγούν πουθενά αυτά τα πράγματα. Να σταματήσουμε να γκρεμίζει ο ένας ό,τι έκανε ο άλλος μετά από 2-3 χρόνια σε μια εταιρεία. Στην ευρύτερη κοινωνία, για μένα τα επόμενα 10 χρόνια η λέξη κλειδί θα είναι συνεργασία και συνέργειες, γιατί ό,τι ζωντανό και αξιόλογο υπάρχει στην Ελλάδα και υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις, πρέπει να δουλέψουν αρμονικά για να βελτιώσουμε αυτή τη χώρα και να ζήσουμε καλύτερα, περισσότερο και ασφαλέστερα, που θέλει να το κάνει τα Ιντερ-Αμέρικαν, αλλά και τα Ιντερ-Αμέρικαν όσο και μεγάλα, αν δεν μπορεί μόνο μας. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο. Το να οι διαμορφωτές κοινής γνώμης και νομίζω εδώ οι άνθρωποι που κρατάνε την πένα, το πληκτρολόγιο, παίζουν μεγάλο ρόλο στη σημερινή κοινωνία, να εκπαιδεύσουν και να βοηθήσουν τον κόσμο να δει πιο καθαρά, γιατί ένα από τα ελλείμματα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι επί πάρα πολλά χρόνια, για διάφορους λόγους, δεν θα μακρηγορήσω εδώ, έχουμε, να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ποτίσει τον κόσμο με αρκετές λάθος ιδέες ή δοξασίες που δεν στέκουν πουθενά. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει σοβαρός διάλογος και το αποτέλεσμα είναι ότι πάρα πολλοί οι οποίοι λαϊκίζουν δυστυχώς βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και αντί να έχουν ουσιαστικές λύσεις, καμιά φορά γυρνάμε πάλι στα παλιά. Άρα εδώ θέλει αρκετή προσπάθεια, θέλει κάποιο θάρρος, θέλει συγκρούσεις, να σπάσουν και μερικά αυγά. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Το προσπαθεί να ξαναστήσει μια χώρα στα πόδια της, πρέπει να σπάσει και αυγά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι ώστε να δούμε τα κακοσκήμενα και να προχωρήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Όπως είπα, έχουμε αρκετή δουλειά, αλλά να μην φοβηθούμε τη δουλειά. Στην Ελλάδα ποτέ δεν ήταν ποτέ αυτό το πρόβλημα. Να δουλέψουμε όμως όλοι μαζί και στη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτά από μένα. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα υπόλοιπα με το καλό να έρθουν. Να είστε καλά. Στη συνέχεια, στην κάμερα του Next Deal, μίλησαν για την εκδήλωση και έδωσαν τις ευχές τους για τη νέα χρονιά οι Παναγιώτης Δρακάτος, Γρηγόρης Αρής, Βασίλης Μουντάκης, Στράτος Κακάμπουρας, Μέρη Λαμπαδίτη, Στέφανος Κοντζαμάνης και Αντώνης Βασιλόπουλος. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους και ειδικότερα στον ασφαλιστικό χώρο. Του εύχομαι να φτάσει στα επίπεδα των ευρωπαϊκών κρατών όπου εκεί τα χειρότερα κράτη έχουν 5% του ΑΕΠ, ενώ στην Ελλάδα το
το ΑΕΠ επί 20 χρόνια δεν έχει ξεπεράσει το 2,4%. Ελπίζω να αρχίσει μια εκτόξευση, το πούμε έτσι, εισαγωγικών, και να φτάσουμε πολύ γρήγορα την Ευρώπη και να ξεπεράσουμε πολλά κράτη από τα ευρωπαϊκά. Όχι βέβαια τους κολοσσούς, αλλά τα μικρά κράτη τα οποία μας περνάνε 3 και 4 φορές και 5 φορές. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι ευχαριστημένος που βρίσκομαι σε μια γιορτή στην εταιρεία από την οποία ξεκίνησα την καριέρα μου, την ασφαλιστική. Εύχομαι στην εταιρεία όπως όλα τα χρόνια να συνεχίσει τις προσπάθειες για να είναι συνέχεια πρώτη, και οι βραβευτέτες είναι αυτοί οι οποίοι άξιζαν να πάρουν αυτό το βραβείο λόγω της πολύχρονης παρουσίας και προσφοράς τους στον ασφαλιστικό χώρο. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία να έχουμε και το 2020 να είναι η απαρχή μιας εκτόξευσης ασφαλιστικής αγοράς. Ως ενεργός ασφαλιστής και ερασιτέχνης ρεπόρτερ έχω να ευχηθώ σε όλη την οικογένεια της Inter American, στην οικογένεια όλων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, να έχουμε υγεία, αισιοδοξία, ελπίδας, χαμόγελα και πάντα χαρές και τύχη. Είμαι σίγουρος ότι το 2020 ανήκει στους διαμεσολαβητές, στους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή της διαμεσολάβησης, και εάν πραγματικά ο κόσμος καταλάβει την αξία μας, τότε θα δώσουμε πολύ μεγάλη υπεραξία σε όλη την ασφαλιστική αγορά. Το 2,5% δεν μας ταιριάζει, πρέπει να διπλασιάσουμε το τζίρο, πρέπει να τριπλασιάσουμε την κερδοφορία και να πολλαπλασιάσουμε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται. Καλή χρονιά σε όλους. Ήταν χαρά και τιμή που με κάλεσε ο κύριος Σπύρου. Εύχομαι θερμά ευχαριστώ στο κάλεσμα πρώτον, και δεύτερον θερμά συγχαρητήρια στην εκδήλωση την οποία έγινε. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η ασφάλεια, είτε ζωής είτε ασθενείας, είναι κάλυψη αναγκών. Οπότε όλοι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Η Inter American βράβευσε απόψε 2 αξιόλογα πνεύματα που για μας και για μένα ήταν μέντορες, το Θανάση Παπανδρόπουλο και το Βαγγέλη Σπύρου. Τους εύχομαι λοιπόν το 2020 να τους βρει υγιείς και δημιουργικούς, και εύχομαι εκτός από τα κλασικά πάντα υγεία, δημιουργία, αισιοδοξία για όλο τον κόσμο και ανάπτυξη και προσωπική ευτυχία για τον καθένα μας. Ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση σήμερα. Για μία ακόμη φορά η Inter American ξεκινά την χρονιά με μια πολύ καλή και δημιουργική σχέση με το χώρο της δημοσιογραφίας, όπου υπάρχει ένα πλαίσιο ενημέρωσης της εταιρείας προς εμάς και των μέσων υπεύθυνα, που προσπαθούν να κάνουν υπεύθυνα τη δουλειά τους προς το αναγνωστικό τους κοινό. Στα πολύ θετικά και η βράβευση των δύο ανθρώπων, μεγάλων ανθρώπων της δημοσιογραφίας, του Θανάση Παπανδρόπουλου, ενός εκ των πρωτεργατών του γνωστού οικονομικού ταχυδρόμου, με τον οποίο προσωπικά και όχι μόνο μεγαλώσαμε, αλλά και του Βαγγέλη του Σπύρου, με πολυετή παρουσία στον ασφαλιστικό χώρο, ο οποίος έχει βάλει το δικό του λιθαράκι για τη διαμόρφωση μέχρι τώρα της σημερινής ασφαλιστικής βιομηχανίας. Να είστε καλά και του χρόνου. Είναι μια εκδήλωση σημαντική για το χώρο του τύπου, διότι καταδεικνύει το πόσο η Inter American σέβεται τους δημοσιογράφους που κάνουν αυτή τη δουλειά, και ιδίως τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις όποιες αντικσότητες και τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε στο επάγγελμα αυτό.